ξεχυλίζει η αγανάκτηση και σε απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή. 56χρονη ταξίδεψε με την οικογένειά της από την Αθήνα στο Ηράκλειο προκειμένου να χειρουργηθεί στη σπονδυλική στήλη. Το ραντεβού κλείστηκε στις 19 Ιουλίου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όμως η επέμβαση δεν έγινε. Το ίδιο συνέβη στις 22 και 26 Ιουλίου, όπως υποστήριξε η ίδια και ο σύζυγός της. Πολύ στεναχωρημένη με όλη αυτή την κοροϊδία που βιώνω εδώ μέσα. Και τώρα παρόλα αυτά που ήρθανε, Θεού θέλοντος μου λέει, σε 1-2 ώρες. Θεού θέλοντος λέει, να γίνει το χειρουργείο. Βλέπουμε. Το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Να σε ετοιμάζουνε με τα φάρμακα, με όλα, να γίνει τόλη προετοιμασία και να σου λένε μετά φεύγεις. Την προηγούμενη φορά από τη ψεναγόλη μου θα έφυγα με τις πιτζάμες όπως ήμουνα. Έρχονται το μεσημέρι, μας λένε δεν γίνεται χειρουργείο. Για ποιο λόγο? Δεν είχε εφημερία ο αναισθησιολόγος, ο ένας από τους δύο μας είπαν. Και αυτό δεν το ξέραμε πριν. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Τελικά μας κλείνουν για 22 του μήνα. Ερχόμαστε, ετοιμαζόμαστε όλο κανονικά. Τις ξαναπερνάνε για δεύτερη φορά φλέβα της γυναίκας μου. Ετοιμαζόμαστε κανονικά. Έρχεται ο αναισθησιολόγος. Της λέει η κυρία Κακουλάκη σήμερα, της λέει θα γίνει η επέμβαση. Δεν περνάνε 5 λεπτά. Ξαναγυρνάει πίσω ο αναισθησιολόγος και της λέει δεν μπορούμε, της λέει, να το κάνουμε γιατί εγώ έχω εφημερία και δεν έχει έρθει, λέει, ο δεύτερος αναισθησιολόγος. Πήγαμε στο διοικητή. Τους πήρε τηλέφωνο ο διοικητής, μίλησε μαζί τους και λέει την Παρασκευή θα γίνει το χειρουργείο. Για εμπεγμό έκανε λόγο η 56χρονη, η οποία περιέγραψε την ταλαιπωρία που βιώνει εδώ και αρκετές ημέρες, με την ίδια να μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο και να γίνεται μπαλάκι στο δημόσιο σύστημα υγείας και στο νέο θεσμό των αποκευματινών χειρουργιών επιπληρωμή. Αυτή η κοροϊδία. Πες, βγες, έλα, φύγε, έλα, φύγε. Έλα, ετοιμάσου, ξαναφύγε. Έτσι είναι και τα απογευματινά, δυστυχώς. Εχθές ερχόμαστε όλα κανονικά, τις κάνουν πάλι ενδοφλέβεια, την ετοιμάζουν, τις βάζουν τη ρόμπα, όλα κανονικά για να μπει χειρουργείο. Βγαίνει ένας αναισθησιολόγος γιατί δεν είχε κίνηση, καθόμασταν έξω στο διάδρομο, βγαίνει ένας αναισθησιολόγος και λέει έχουμε να κάνουμε ένα χέρι και μετά λέει η κυρία Κακουλάκη στο γιατρό μας. Βγαίνει ο άλλος αναισθησιολόγος μετά και λέει δεν γίνεται, είμαι κουρασμένος. Έχω εφημερία αύριο το πρωί και θα μας πάρει αργά η ώρα. Θα λέει ο γιατρός, δώσει σε εξιτήριο της γυναίκας. Δώσει σε εξιτήριο, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το χειρουργείο. Και με παίρνει ένα ο διοικητής τηλέφωνο πίσω. Δεν θα φύγετε, μου λέει. Ο διοικητής μου ζήτησε χτες εκ όλων συγγνώμη. Ο άνθρωπος πολύ ευγενέστατος και στο γραφείο του που πήγα. Και όλα μου λέει, κύριε, μου λέει την Παρασκευή, μου λέει θα γίνει η επέμβασή σας όλα κανονικά. Ο σύζυγός της ενημέρωσε τη διοίκηση και τα όσα συμβαίνουν. Ωστόσο, δεν έλαβε σαφή απάντηση για την τεράστια αυτή καθυστέρηση. Αντιθέτως, αντίκρισε, όπως είπε, σκηνικό έντασης μεταξύ γιατρών και αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο. Είμαστε 22 μέρες εδώ και πηγαίνω, ερχόμαστε σαν τα μπαλάκια. Έχει γίνει πειραματόζω. Τρύπημα, βγάλσιμο, τρύπημα, βγάλσιμο. Δηλαδή, εντάξει, απογευματινό χειρουργείο είναι. Πληρωτέω όλα αυτά. Δεν μας πει η γυναίκα μου έχει αρρωστήσει. Έχει αρρωστήσει. Το ψυχολογικό της έχει πέσει στα τάρταρα κάτω. Εχθές πέταξε τα ρούχα και λέει είμαι στην πατρίδα μου και ντρέπομαι που είμαι κριτικιά. Η οικογένεια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το πρόβλημα προκειμένου να αναδείξει τα κακώς κείμενα στο δημόσιο σύστημα υγείας με το τηλεοπτικό συνεργείο να βρίσκεται το πρωί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα ο Γολγοθάς της 56χρονης έλαβε τέλος, καθώς έγινε τελικά η επέμβαση.